Η χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, όπως και να το δει κάποιος, είναι μια μαγική χώρα. Έτσι, συνδυάζει πάρα πολλές αντικσότητες. Δεν είναι πολύ καιρός που αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, για το οποίο εσείς κάνατε και ερώτημα στην Ευρωβουλή και γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας. Και πριν καταλήξουμε κάπου, πριν ξεκινήσει η δίκη, πριν δούμε ποιοι θα φτάσουν εκεί, έχουμε ένα περιστατικό και δεν είναι το μόνο αυτό με τη γυναίκα που την έσερνε το τρένο. Είχαμε μια παράσυρση τις προηγούμενες μέρες και γενικώς κάτι δεν εξακολουθεί να μην πηγαίνει καλά στα τρένα μας, κύριε Παπαδάκη. Ναι, για να το πούμε και με αριθμούς, από το 2018 μέχρι το 2023, αυτά τα 5 χρόνια, έχουν συμβεί πάνω από 11.500 πρόδρομα ατυχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει πρόδρομα ατυχήματα, δηλαδή ατυχήματα που θα μπορούσαν, αν δεν είχαν τελευταία στιγμή αποσοβηθεί, να οδηγήσουν σε τραγωδίες. Αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική πίσω από αυτό που φτάσαμε μέχρι το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, και γι' αυτό ακριβώς το είπαμε προδιαγεγραμμένο, γιατί το προειδοποιούσαν συνδικαλιστές πολλά χρόνια, με επισήμεναν τους κινδύνους που οδηγεί μια συγκεκριμένη πολιτική, γιατί ξέρετε, το ζήτημα βεβαίως είναι να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και να οδηγηθούν και να αντιμετωπίσουν τις ποινικές και πολιτικές ευθύνες που έχουν από υπουργούς, στελέχη της Hellenic Train, του ΟΣΕ, βεβαίως ως και το σταθμάρχη. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε πού θα βασιστούν αυτές οι κατηγορίες. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση ιδιαίτερα κυρίως στο μετά, στο τι έγινε, πώς μπαζώθηκε, πώς συγκαλύφθηκε, και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν, και το μπάζωμα και τα υπόλοιπα ζητήματα που... Κύριε Παπαδάκη, όμως με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή όλοι μας, ως κοινωνία εννοώ. Πρέπει να δούμε αν εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Και αν την εμπιστευόμαστε, θα πρέπει να την τροφοδοτήσουμε με καλύτερο δυνατό περιεχόμενο, ώστε να μπορεί να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που δεν θα είναι σαν αυτό που είδαμε να συμβαίνει στο μάτι σε πρώτο βαθμό. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν εδώ μια πολιτική και συγκεκριμένη νόμη. Ποιοι είναι οι νόμοι αυτοί, βασισμένοι σε οδηγίες που λένε απελευθέρωση του σιδηροδρόμου. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοείται. Ναι, βεβαίως. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανονισμοί που λένε κατάθμιση των σιδηροδρόμων, πώλησή τους το κομμάτι και μείωση του λεγόμενου κόστους. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, που έγινε ακρόαση προχθές στην Επιτροπή Μεταφορών, στην οποία κάναμε και το ερώτημα, έλεγε και ξανάλεγε, πρέπει να μειώσουμε κι άλλο το κόστος. Και πρέπει ότι τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή όλες αυτές οι επενδύσεις, λέει, που πρέπει να γίνουν στο σιδηρόδρομο, είναι πολύ δαπανηρές. Δηλαδή, μετά από τα Τέμπη, έρχεται ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους σιδηροδρόμους, στον οργανισμό τον αντίστοιχο, και θέτει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μείωση του κόστους. Δηλαδή, μείωση του κόστους τι σημαίνει? Επί της ουσίας να γίνουν νέες στο όνομα των ματωμένων πλεονασμάτων, αυτά που πετσόκοψε χθες ο Πρωθυπουργός, και είναι οι λελογισμένες υποτίθεται αυξήσεις, αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ, και από μισθούς μέχρι επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι την ίδια στιγμή λένε ότι πρέπει να μειώσουμε κι άλλο αυτές τις δαπάνες, ας πούμε, που βλέπουν σαν δαπάνη να έχει το αναγκαίο προσωπικό, γιατί ξαφνικά ο ΣΕ από 5.200 εργαζόμενους έχει 800 μόνιμους και 200 πλέον συμβασιούχους. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θέλω να κάνω ένα ερώτημα, γιατί έτσι όπως σας ακούω να τοποθετήσετε, καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε μια άλλη λογική και στην πραγματικότητα καταργεί το κοινωνικό κράτος, και δεν ξέρω αν αυτό έρχεται να συνδυαστεί και με το αυτό που περιμένουμε να ανακοινώσει ο Σόλτς τις επόμενες μέρες στη Γερμανία για την μείωση ή σχεδόν εξαήλωση των επιδομάτων που δίνονται σε ανθρώπους τρίτων χωρών που δουλεύουν στη Γερμανία ή έχουν πάει και έχουν ζητήσει άσυλο στη Γερμανία. Μα το κράτος εξυπηρετεί πάντα τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, αυτών που ελέγχουν την εξουσία και την
και αυτοί είναι που κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό γίνεται και στους μετανάστες, όποτε θέλει ανοίγει η κάνουλα για να παίρνουν φθηνό εργατικό δυναμικό, όποτε έχει αρκετούς συμπιέζει τα επιδόματα, αρχίζει τις επαναπροωθήσεις και τις απελάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με το σιδηρόδρομο. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο αυτό που λένε όλοι είναι ότι τα συστήματα ασφαλείας, δηλαδή τα συστήματα αυτόματης πέδησης, το σύστημα διαχείρισης που θα μπορούσε να λύσει αυτά τα προβλήματα, είναι κοστοβόρα για τους λεγόμενους επενδυτές και γι' αυτό καθυστερούν. Γι' αυτό γίνονται αυτοί οι ανταγωνισμοί, γι' αυτό κόβουν κομμάτι-κομμάτι τις συμβάσεις και έγινε αυτός ο τραγέλαφος με την 717 και όλες τις υπόλοιπες, γι' αυτό καρκινοβατούν για χρόνια. Γιατί δεν δίνονται το αναγκαίο προσωπικό και η χρηματοδότηση για τη συντήρηση και ακόμα και έργα που κατασκευάζονται πέφτουν σε απραξία και σε φθορά. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στο να διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση και αυτή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γιατί καλλιεργείται μια λογική, ξέρετε, ότι εδώ στην Ελλάδα μόνο είναι το πρόβλημα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν ένας παράδεισος. Λέμε λοιπόν ότι το σύστημα της 717, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή ένα σύστημα που σταματάει αυτόματα το τρένο, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί κατά 30% μόλις σε 4 κράτη-μέλη. Αυτό είναι το καλύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω, για να συνειδητοποιήσετε το θέμα, ο ίδιος ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στην ακρόαση προχθές είπε το εξής φοβερό, ότι λέει αυτόματη αλλαγή σιδηροτροχιάς υπάρχει στον κόσμο από το 1950 από τη Σοβιετική Ένωση. Λίγο αργότερα μετά το έβαλε η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν το έχει πετύχει και αυτό λέει που παλεύουμε, αυτό που παλεύουμε μετά το 70 και χρόνια που η Σοβιετική Ένωση το πέτυχε τότε, λοιπόν, είναι να περάσουμε λέει από το 19ο κατευθείαν στον 21ο αιώνα. Για να συνειδητοποιηθεί δηλαδή της ασφάλειας, ακριβώς τι σημαίνει ασφάλεια. Να σας πω και το άλλο. Θα έλεγε κανένας, κύριε Παπαδάκη, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μας ένα λεπτό να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε βγει από το χρόνο μας και μείνετε μαζί μας, γιατί δεν θα ήθελα να διακόψουμε την συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέψαμε και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον κύριο Κώστα Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνει σοφότερους όλους με αυτά που λέει. Και ο ομολογουμένος κύριε Παπαδάκη, εδώ στην ελληνική κοινή γνώμη δεν υπήρχε αυτό το δεδομένο που μόλις θέσατε, το πώς λειτουργεί η Ευρώπη και πού θέλει να πάει το σιδηρόδρομο. Και όχι μόνο το σιδηρόδρομο, καταλαβαίνω. Καλά, θα αφήσω ασχολίαστο το ότι η Ρωσία εδώ και 70 χρόνια έχει ένα σύστημα ασφάλειας και η Ευρώπη δεν μπορεί. Το αφήνω ασχολίαστο. Ήταν η Σοβιετική Ένωση, γιατί υπήρχε μια διαφορετική οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη. Να βάλω και την εξής πλευρά, γιατί μιλούν για ασφάλεια. Η οδηγία μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια λέει ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας στο μέτρο του δυνατού. Θα περίμενε κάποιος μετά τα Τέμπη να υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια εγρήγορση, ας πούμε, υποτίθεται, κάποιος που θα έλεγε ότι θα περίμενε κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν περιμένουμε κάτι, ίσα-ίσα γνωρίζουμε που πάνε τα πράγματα, αλλά θα περίμενε κάποιος ότι θα έπαιρναν κάποια μέτρα, ότι θα υπήρχαν κάποιος προβληματισμός. Λοιπόν, η μοναδική έκθεση που ήρθε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια τώρα, μετά το έγκλημα των Τεμπών, είναι επί της ουσίας μια έκθεση για τη λεγόμενη χωρητικότητα των τρένων. Δηλαδή, αυτό που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Πολλά τρένα, γρήγορα τρένα και γεμάτα τρένα. Αυτό είναι το βασικό. Μέσα σε αυτή την έκθεση λοιπόν περί χωρητικότητας πολλών τρένων κτλ. Δεν υπάρχει η παραμικρή λέξη, μπορείτε να τη βάλετε την έκθεση, υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει, μια φορά βάλτε το και στο Google Search, στο συγκεκριμένο την αναζήτηση, δηλαδή τις λέξεις ασφάλεια. Μέσα λοιπόν δεν υπάρχει η παραμικρή έννοια της ασφάλειας. Γιατί δεν είναι η προτεραιότητά τους αυτή. Και τα λέμε αυτά γιατί, για παράδειγμα, οι ίδιοι λένε ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, ημερησίως υπάρχουν 250 μεγάλες τεχνικές, σοβαρές τεχνικές βλάβες. Σοβαρές. Οι ίδιοι λένε ότι αν γίνει σε τούνελ στη Γερμανία φωτιά, δεν θα υπάρξει τρόπος να σωθούν άνθρωποι. Και θέσαμε επίσης
στον επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων το εξής ζήτημα, ότι δίνει πιστοποιήσεις. Πλέον δεν δίνει, ξέρετε, περιμένει κάποιος, λέει, πού είναι το κράτος με το που, με το που γίνονται τέμπη, τα διάφορα τέμπη από πλημμύρες, φωτιές κτλ. Λένε πού είναι το κράτος. Πλέον το κράτος έχει εκχωρήσει στις λεγόμενες ρυθμιστικές αρχές την ευθύνη των πιστοποιήσεων για να παίρνει πιστοποιητικά λειτουργίας και άδεια λειτουργίας τα τρένα, τα πλοία, τα πάντα. Και μιλάμε για ιδιωτικούς ομίλους. Κύριε Παπαδάκη, να σας κάνω ένα ερώτημα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έτσι πραγματικά είμαστε λίγο σοκαρισμένοι ακούγοντας όλες αυτές τις περιγραφές που μας κάνετε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να σχετίζονται με το οικονομικό βάρος που μπορεί να προκύψει για τις χώρες κράτη-μέλη, διότι την ώρα που συζητάμε γρήγορα τρένα, πολλοί κόσμος μέσα και τα ελάχιστα δυνατά ή στο μέτρο του δυνατού τα μέτρα ασφάλειας, την ίδια ώρα γίνονται πολύ μεγάλες εκταμιεύσεις για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρουσίας. Και αυτό δημιουργεί μια αναντιστοιχία, να το πω στην καλύτερη περίπτωση, έτσι να το πω κομψά, political correct που λέτε κι εσείς. Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι συστάσεις μετά τις ευρωεκλογές της Κομισιόν είχαν τις εξής δύο φράσεις που μπορεί να μεταφραστεί, αν μπορεί να τις πάρει κάποιος, μπορεί να μεταφράσει και τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Λέει συγκρατημένο μισθολογικό κόστος και ταυτόχρονα σημαντική αύξηση των εξοπλισμών. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που ζούμε. Δηλαδή το ότι σε 7 μήνες τώρα έχει μειωθεί μισό δις οι δαπάνες στην υγεία, που δεν είναι καθόλου δαπάνες, στην υγεία, στην παιδεία, σε κρίσιμους τομείς δηλαδή, δείχνει ακριβώς ποια οικονομία εξυπηρετείται. Και ακριβώς αυτό λέμε, ότι και στο τρένο και στην πολιτική προστασία και σε κάθε πλευρά της ζωής μας, από την υγεία που είναι αυτή η κατάρρευση που προκλητικά η κυβέρνηση και ο ανεκδίκητος υπουργός προσπαθεί να την μετατρέψει σε κοσμογονία, να την εμφανίσει σαν κοσμογονία, ή το γεγονός ότι αυτό το απέραντο χάλι με τα σχολεία, με τις χίλιες συγχωνεύσεις αιθουσών, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους καθηγητές να πηγαίνουν και να μην μπορούν να έχουν την παραμικρή δυνατότητα να βρουν σπίτι. Όλα αυτά δηλαδή που βασιλεύουν γύρω μας, τα διάφορα τέμπη της ζωής μας, τα οποία πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται, δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι, πώς να το πω, το εισμύρας μας γραπτό. Δεν είναι μια, πώς να το πω, μια εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην Ελλάδα ή ταυτόχρονα μια παράληψη μιας κυβέρνησης. Είναι μια στρατηγική χρόνων, μια πολιτική που εδώ και δεκαετίες έχει εξυπηρετηθεί, που φτάνει μέχρι την κολόνα που είναι ασυντήρητες και σάπιες αυτά που είδαμε στην Ελλάδα. Και πέφτουν με το που περνάει το τρόλι. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Απλά να σας πω μια κουβέντα. Είναι η πολιτική του κέρδους, είναι μια οικονομία που ακριβώς εκεί κατευθύνεται, και εμείς λέμε ότι χρειάζεται πάλι σήμερα διεκδίκηση με τα σωματεία για να αποκαλυφθεί αλήθεια, για να αυξηθούν οι μισθοί, για να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις, για να έχει ο λαός όσα χρειάζεται και όσα έχει ανάγκη και όσα του πρέπουν στον 21ο αιώνα. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και μακάρι να σας έχουμε και πιο συχνά κοντά μας, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Καλά. Δεν είπαμε τίποτα για αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν είπαμε τίποτα για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που αυτό το πρωινό της Κυριακής ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, και πάντα να παρεμβαίνετε, καλά, να ενημερωνόμαστε κι εμείς. Εδώ, στην Πανανία. Να είστε καλά, καλημέρα.